Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, φλαούνες. Ειλικρινά σας λέω, όποιος δοκιμάσει αυτό το υπέροχο, δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή πραγματικά είναι τύπου πρωινό, τύπου σνακ, τύπου γλυκό, δεν ξέρω πώς να το πω. Τα έχει όλα, ουσιαστικά είναι ένα παντός καιρού σνακ που θα σας είναι πάρα πολύ χρηστικό όποια στιγμή θέλετε να μαγειρέψετε κάτι γρήγορο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις φλαούνες θα χρειαστούμε για τη ζύμη 200 γραμμάρια νερό, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγιά ξηρή, 370 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο και αλάτι. Για τη γέμιση, 250 γραμμάρια γραβιέρα γλυκιά τριμμένη, 100 γραμμάρια χαλούμι τριμμένο, 80 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού μαστίχα, 1 κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ξύσμα από 1 λεμόνι, 80 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 1 αυγό μεγάλο και 100 γραμμάρια σταφίδες. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις φλαούνες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε τη γέμιση. Τη συνταγή αυτή τη δοκίμασα πρώτη φορά στην Αγγλία. Επειδή έχουν πάρα πολύ κυπραίοι μαγαζιά εκεί πέρα, πήγα σε ένα μαγαζί που όντως ήταν κυπριακά προϊόντα, ελληνικό ήταν απ' έξω. Και παίρνω μέσα, έβλεπα τα ελληνικά προϊόντα, στο λες βλέπω και φλαούνες. Λέω, αυτό δεν είναι ελληνικό. Του λέω, το μάστορα, λέω, τι είναι αυτό. Είναι φλαούνες, λέει, πάρα πολλά παραδοσιακών της Κύπρου. Μου λέει, αν δοκιμάσεις για μένα, μου πεις τη γνώμη σου, άμα σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Δοκιμάζω. Παθαίνω ένα μικρό σοκ, παίρνω μαζί μου 2-3 για το σπίτι και κάθε μέρα πριν πάω στη δουλειά του είχα μία φλαούνα. Τέλος πάντων, μπήκα στη διαδικασία όντως να μάθω τη συνταγή. Και όταν μπαίνω σε διαδικασία να μάθω μία συνταγή, κάνω πολλές δοκιμές μέχρι που να μου βγει η καλύτερη φλαούνα. Λοιπόν, βάζουν πάρα πολλά υλικά και από μέρος σε μέρος στην Κύπρο διαφέρει η συνταγή. Οπότε θα σας δώσω μία συνταγή που όντως θα αρέσει πραγματικά σε όλους. Με σεβασμό στους φίλους μου τους Κυπραίους, γιατί τους αγαπώ πάρα πολύ και αυτοί με αγαπάνε. Μην παραξενευτείτε. Θα βάλω απλά υλικά, δεν θα βάλω πολλά υλικά, γιατί σε κάποια χωριά βάζουν πάρα πολλά υλικά. Για να είναι πάρα πολύ εύκολο να την κάνει όλος ο κόσμος και να δοκιμάσει για πρώτη φορά φλαούνες. Ξεκινάμε, Τζόρε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το ζυμάρι, θέλουμε τον μπολ μας και θα ρίξουμε μέσα το νεράκι και τη μαγιά. Γενικά η συνταγή δεν έχει πολύ μαγιά, γιατί το ζυμάρι μας δεν θέλουμε να βγει πάρα πολύ φουσκωτό. Θέλουμε να βγει normal φουσκωτό, οπότε δεν θέλουμε να φουσκώσει πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο θα ρίξω μέσα τη μαγιά, μαζί με το νεράκι, εδώ. Ανακατεύω, βλέπετε, ούτε καν άλλαξε χρώμα το νεράκι, ενώ συνήθως όταν βάζουμε μαγιά αλλάζει χρώμα. Θα ρίξω μέσα το αλεύρι, αλεύρι σκληρό, θέλουμε όντως να γίνει ένα σκληρό ζυμάρι. Το λάδι μας. Και βέβαια λίγο αλατάκι. Εδώ είμαστε. Πάμε πίσω και χτυπάμε για με πάρα πολλά καλά στο μίξερ μέχρι που να δέσει η ζύμη μας και να γίνει λία και ωραία. Οπότε θα πάρει περίπου 5 με 8 λεπτάκια. Τρεις εκδοχές υπάρχουν για την προέλευση της λέξης φλαούνα. Η μία τη θέλει να προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό παλάθι που είναι ένα παρασκεύασμα με ξηρά φρούτα. Η δεύτερη υποστηρίζει πως η ρίζα είναι η λατινική λέξη για την παλάθη φλαντώνης που μετονομάστηκε από τους Αγγλοσάξονες σε φλάων και η τρίτη εκδοχή θέλει τη φλαούνα να προέρχεται από την επίσης αρχαιοελληνική λέξη φλάο που σημαίνει θλίβο. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο, εδώ. Έχει χτυπηθεί πάρα πολύ καλά. Αυτό πάει πίσω και αυτό πάει εδώ. Λαδάκι. Λίγο λαδάκι εδώ, ίσα για να μην κολλήσει. Βάζουμε το ζυμάρι μέσα. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, φίλε μου? Ξεκουραστεί. Και να φουσκώσει, έχει μέσα μαγιά. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να ξεκουραστεί το ζυμάρι μας. Τώρα, αφήνουμε στην άκρη. Δεν θα φουσκώσει να τριπλασιαστεί. Ουσιαστικά θα φουσκώσει λίγο, τόσο. Κοιτάξτε, εδώ. Διπλασιάστηκε. Θα πάρει περίπου μία ωρίτσα. Οπότε τα αφήνω αυτό στην άκρη και θα χρησιμοποιήσω κατευθείαν αυτό που έχει φουσκώσει και είναι ωραίο. Τρελαίνομαι για φλαούνες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ωραίες είναι. Και τώρα, το ζυμαράκι μας, έτσι όπως είναι, εδώ. Το βγάζουμε από τον μπολ. Μπορεί και να χρειαστεί αλεύρι, μπορεί και να μην χρειαστεί. Για σιγουριά, βάλτε λίγο αλευράκι εδώ στην άκρη. Να βοηθήσετε να ανοίξετε το ζυμάρι. Εδώ. Μ' αρέσει. Η όλη διαδικασία όταν κάνω ψωμί, το έχετε παρατηρήσει έτσι. Λοιπόν, εδώ και εδώ.
και έτσι όπως είναι θα χωρίσω το ζυμάρι μου στα 10 κομμάτια. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι λίγο τσουρούτικο, να βγάλω λίγο από εδώ και να βάλω εδώ. Τέλεια. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τη γέμισή μας. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ, εδώ. Και βέβαια χρειαζόμαστε τυράκι. Έχω και γραβιέρα και χαλούμι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι τυριά θέλετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε χαλούμι και θέλετε να κάνετε οπωσδήποτε τη συνταγή, μπορείτε να την κάνετε μόνο με γραβιέρα. Αλλά όντως το χαλούμι δίνει κάτι ιδιαίτερο στη συνταγή και θέλω να το βάλετε. Γιατί άμα δεν βάλετε και χαλούμι, ουσιαστικά δεν κάνετε τις κυπριακές σλάουνες. Τώρα, θέλω ένα μπολ και θα ρίξω όλα τα υλικά μου μέσα. Δηλαδή, έχω τη γραβιέρα. Θέλουμε να είναι γλυκιά, δεν θέλουμε να είναι πολύ αλμυρή. Γιατί άμα είναι πολύ αλμυρή, στο τέλος οι σλάουνες θα βγουν αλμυρές. Λοιπόν, τώρα θα τρίψω και το χαλούμι μου, ακριβώς όπως έκανα με τη γραβιέρα, εδώ. Όντως είναι ένα τύπου cheesecake κυπριακό, θα το πω έτσι, σε ψωμάκι. Είναι μια καινούργια γεύση και δεν θα υπάρξει άνθρωπος που να μην του αρέσει. Και αυτό σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, τρίβουμε και το χαλουμάκι μας και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα μυρωδικά μας. Θα πάρετε ένα γουδί και θα ρίξετε μέσα λίγο ζάχαρη, μην τη βάλετε όλη. Λίγη, ίσα να βοηθήσουμε να σπάσει μαστίχα. Να σπάσει το μαχλέπι και μαζί με το δυόσμο όλα αυτά θα μας δώσουν τη χαρακτηριστική γεύση της φλαούνας. Μαστίχα, μαχλέπι, δυόσμος και κανέλα που ουσιαστικά κάνουν το γλυκό μας ή αλμυρό μας τόσο ιδιαίτερο. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, τα τρίψα καλά. Θα ρίχνω μέσα. Θα προσθέσω και την κανέλα. Εδώ. Ξύσμα από λίγο λεμόνι. Εδώ. Και από εκεί και πέρα θα βάλουμε μέσα στο σιμιγδάλι. Το μόνο υλικό που έχει για να πήξει η γέμιση είναι το σιμιγδάλι και το αυγό. Τώρα, μπορείτε να παίξετε πάρα πολύ με αυτό το υλικό, τις σταφίδες. Παραδοσιακά η συνταγή έχει σταφίδα, είναι το χαρακτηριστικό που έχει η φλαούνα. Οπότε ρίχνω και τις σταφίδες μέσα, παίρνω γάντια και ανακατεύω. Να βάλουμε και την υπόλοιπη ζάχαρη μέσα, ναι, εδώ. Και ανακατεύουμε εδώ. Και αυτή είναι η γέμιση. Και τώρα τι έχω εδώ πέρα, 2, 4, 6, 8, 10 ζυμαράκια. Τι πρέπει να κάνω με τη γέμισή μου, να τα χωρίσω και αυτή στα 10. Οπότε κάνω 10 μπαλάκια. Δέκα ζυμαράκια, 10 γεμίσεις, βγάζω τα γάντια και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Παίρνουμε ένα ζυμαράκι μπροστά μας, εδώ μαζί με το αλευράκι, ανοίγουμε. Και δεν χρειάζεται καν να το κάνετε τέλειο. Ψιλοτετράγωνο το θέλουμε η αλήθεια είναι ή στρόγγυλο. Λοιπόν, άμα είναι στρογγυλό το ζυμαράκι μας, θα βγάλουμε τρίγωνο σχήμα στις φλαούνες μας. Δηλαδή, βάζουμε στο κέντρο, πατάμε λίγο τη γέμιση και κάνουμε 1, 2, 3. Απλά αφήνουμε λίγο στη μέση κενό γιατί θέλουμε να βγει η γέμιση. Εντάξει, το έπιασες? Ναι. Μπράβο. Και τώρα θα σου δείξω τι κάνουμε το τετράγωνο. Πατάμε στην άκρη με ένα πιρούνι, εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και η πρώτη φλαούνα μας είναι έτοιμη. Υπάρχουν δύο σχήματα, η τετράγωνο και η τρίγωνο. Τώρα, άμα ανοίξουμε το σχήμα μας τετράγωνο, τι θα κάνουμε με τη φλαούνα μας? Αυτό είναι πάντα ίδιο. Το τετράγωνο μένει τετράγωνο, το στρόγγυλο γίνεται τρίγωνο. Το πιάσαμε? Okay. Λοιπόν, αυτό τώρα τι είναι, τετράγωνο ή τρίγωνο? Πάλι στρόγγυλο το έκανα. Δεν πειράζει όμως, κοίτα. Τώρα τι είναι? Τετράγωνο. Είναι τετράγωνο, πολύ καλά το είπες. Οπότε παίρνουμε τη γέμιση, βάζουμε στη μέση, πατάμε και γυρνάμε. 1, 2, 3, 4. Και πάντα αφήνουμε στη μέση λίγο να φαίνεται η γέμιση. Παίρνουμε ένα πιρούνι, πατάμε τις άκρες. 1, 2, 3, 4. Και έτοιμη η δεύτερη φλαούνα. Συνεχίζω. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Τέλεια. Εδώ και εδώ. Θέλουν ψήσιμο 20-25 λεπτά στους 200 βαθμούς. Άμα θέλετε να πάρουν πιο ωραίο χρώμα από πάνω, μπορείτε να βάλετε λίγο αυγουλάκι. Άμα δεν θέλετε, δεν βάζετε τίποτα. Εγώ δεν θα βάλω. 2, 3, 4, 5 και 1, 2. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω φλαούνες στην τηλεόραση. Είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά, παύλα, γλυκά.
Γιατί άμα βάλεις από πάνω μέλι και τις σερβίρεις, γίνεται γλυκό. Άμα τα αφήσεις έτσι όπως είναι, γίνεται υπέροχο σνακ. Οπότε, στους 200 ο φούρνος μου, θα ψήσω περίπου 20 με 25 λεπτά το κάθε ταψάκι. Το έθιμο της φλαούνας χρονολογείται περίπου από τον 19ο αιώνα, κατά τον οποίο οι φλαούνες μεταφέρονταν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην εκκλησία και προσφέρονταν στους πιστούς για να τους βοηθήσουν στη μετάβαση από την νηστεία στην κατανάλωση κρέατος, χωρίς να προκληθούν στομαχικές διαταραχές από την απότομη αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες. Λοιπόν, οι πρώτες 5 φλαούνες είναι έτοιμες, οι άλλες 5 ψήνονται. Οπότε ήθελα να σας δείξω πόσο υπέροχες γίνονται. Κοιτάξτε εδώ. Εννοείται πως άμα θέλετε μπορείτε να τις κάνετε και μεγαλύτερες. Υπάρχουν και φλαούνες τόσο μεγάλες. Αλλά εγώ πεθαίνω για φλαούνες. Πεθαίνω. Δεν υπάρχει αυτό. Ελπίζω πραγματικά να τις φτιάξετε και να δοκιμάσετε. Γιατί όντως θα πάθετε ζημιά. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τόσο γεμάτη η γεύση του και τόσο τυρένια που πραγματικά όταν δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Για τις φλαούνες, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το νερό, τη μαγιά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλεύρι, το ελαιόλαδο, αλάτι και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα. Μεταφέρουμε σε λαδωμένο μπολ, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Για τη γέμιση, σε μπολ βάζουμε τη γραβιέρα και το χαλούμι. Σε γουδί βάζουμε λίγη ζάχαρη, τη μαστίχα, το μαχλέπι, το δυόσμο και χτυπάμε καλά μέχρι να πολτοποιηθούν. Μεταφέρουμε στο μπολ με τα τυριά, προσθέτουμε στο μπολ την κανέλα, το ξύσμα από το λεμόνι, το σιμιγδάλι, το αυγό, τις σταφίδες, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει το μείγμα. Για τη σύνθεση, χωρίζουμε τη ζύμη και τη γέμιση σε 10 κομμάτια. Ανοίγουμε το ένα κομμάτι της ζύμης με τον πλάστη σε τριγωνικό ή κυκλικό σχήμα, τοποθετούμε στο κέντρο ένα κομμάτι από τη γέμιση και διπλώνουμε τις γωνίες προς το κέντρο αφήνοντας άνοιγμα. Πιέζουμε τις άκρες με ένα πιρούνι και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα κομμάτια και ψήνουμε για 20 με 25 λεπτά στους 200 βαθμούς. Αφαιρούμε και σερβίρουμε. Μόλις φάτε αυτές τις φλαούνες, θα καταλάβετε πόσο crazy θα νιώσετε μέσα στο μυαλό σας όταν καταλάβετε το πόσο ποιοτική και το πόσο κυπραίικα είναι. Να τη δοκιμάσετε, είναι φανταστική. Τζαμέ, δαμέ. Αγαπάμε την Κύπρο και η Κύπρος έχει πολύ ωραίες συνταγές και πρέπει να τις ανακαλύψουμε.